Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στο να αλλάξουμε κεφάλαιο, να πάμε στο παιχνίδι της ανόρθωσης με την, της Καρμιώτισσας μάλλον με την ανόρθωση. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Χριστοφόρου, ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης. Τον βλέπουμε στην εικόνα μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα στους δύο πανίκους και σε όλους τους τηλεθεατές της Citavision. Δημήτρη, μία νίκη η οποία θα έλεγα ότι ήταν το καλύτερο φάρμακο, γιατί υπήρχε πίεση, έτσι, στην ομάδα της ανόρθωσης. Νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες μόνο με νίκες είναι που προσπερνούν κακά αποτελέσματα. Κανείς δεν κρύφτηκε ότι το αποτέλεσμα με τον Απόελ δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε, όμως το ζητούμενο δεν ήταν να στεκόμαστε και να συζητάμε συνέχεια γιατί δεν κερδίσαμε τον Απόελ, αλλά να κοιτάξουμε μπροστά και να παρουσιαστούμε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς στο επόμενο παιχνίδι, που ήταν δύσκολο και αυτό, αφού η Καρμιώτισσα είναι μια ομάδα που είναι φιλόδοξη, μας το έχει επικοινωνήσει κιόλας στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ούτως ή άλλως, εμείς ως ανόρθωση τους μεσούς παίκτες που έχει, τους ξέρουμε. Ήταν παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε εμάς, άρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό τον λόγο το παιχνίδι ήταν δύσκολο στα χαρτιά, αποδείχθηκε τέτοιο και στην πράξη, αλλά στο τέλος είχαμε λίγη ποιοτική υπεροχή και καταφέραμε να κερδίσουμε. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό η ανόρθωση και γενικά οι ομάδες να παίρνουν γκολ πέραν από τους επιθετικούς και από άλλους παίκτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Μπαρτζουμιάν στο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Εντάξει, ο Χοφ το έχει δείξει και πέρσι ότι στο επιθετικό κομμάτι έχει ανέβει αρκετά και είναι πολύ πιο κοντά μέσα στα γκολ και αυτό τον βοηθάει βέβαια να και τον καιρό συμμετέχει κιόλας, είτε με ασίστ είτε με σκοράροντας. Ναι. Έχει βάλει κάποια γκολ σημαντικά και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, ειδικά στις στιμένες φάσεις. Είναι η ευκαιρία και των παιδιών που παίζουν στην άμυνα όταν προωθούνται να σκοράρουν και είναι κάτι που το περιμένουμε και από άλλους ποδοσφαιριστές μας. Από εκεί και πέρα, σαφώς, η ομάδα χρειάζεται να βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα, γιατί όπως έχουμε δει και στα 3 πρώτα παιχνίδια αλλά και στα υπόλοιπα που έχουμε δει, εννοώ των υπολείπων ομάδων, είναι σημαντικό οι ομάδες να βρίσκουν λύσεις στον γκολ, γιατί δεν υπάρχουν παιχνίδια άνετα που θα τα καθαρίσεις ούτως ή άλλως. Πρέπει να τα μοχθήσεις για να τα πάρεις. Για τον Λάζαρο ήθελα να ρωτήσω, είναι σοβαρό το πρόβλημα του ή προληπτικά αποχώρησε? Εντάξει, ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο ίδιος και ήθελε αμέσως να μην ρισκάρει το οτιδήποτε και να βγει. Από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, όμως επειδή φαντάζομαι η ουσία είναι το τι θα συμβεί στο επόμενο παιχνίδι, είναι κάτι που θα το αξιολογούμε καθημερινά. Η κατάστασή του είναι αυτή που λέμε μέρα με τη μέρα αξιολόγηση για να δούμε αν θα προλάβει την Παρασκευή. Δημήτρη, είναι δεδομένο ότι η ανόρθωση φέτος βρίσκει γκολ από τους επιθετικούς της. Ο Νιγκά έχει σκοράρει ήδη 3 τέρματα. Στην περσινή χρονιά υπήρχε μία δυστοκία των επιθετικών και ειδικά των center for της ομάδος. Φέτος φαίνεται όμως ότι οι επιλογές καταφέρουν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα που έχετε κάνει. Εντάξει, ο Νιγκά έχει ήδη βάλει 3 γκολ σε 3 αγώνες. Νομίζω αυτό μιλάει από μόνο του. Αλλά ακόμη έχουμε πράγματα να δούμε από την ομάδα, πολλά πράγματα. Στο ξεκίνημα. Έχουν έρθει αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν σταδιακά, όπως βλέπετε. Σιγά σιγά εντάσσονται κι άλλοι, παίρνουν περισσότερο χρόνο και ο Ντέγιαν και ο Βαρίς και πολλοί άλλοι. Είναι δηλαδή ακόμα πολύ γρήγορα για να σχολιάσουμε αυτή την ομάδα και να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει. Σωστά. Θα μείνει στην κορυφή ο Νιγκά ή θα πάει στα εξτρέμ, διότι έτσι ξέραμε ότι είναι ως ακραίος επιθετικός? Καλή ερώτηση αυτή. Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή ο κύριος Ντάρκο Μίλαλης θα μας την απαντήσει. Ο Ράντονιτς τον είδαμε και χθες, είναι έτοιμος, πήρε χρόνο συμμετοχής και θεωρώ ότι με την παρουσία του η επιθετική γραμμή της ανόρθωσης θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Ναι, το παιδί αυτό είναι από τους ποδοσφαιριστές που, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική αρκό, κάνει τα πράγματα να συμβούν. Και ως επιθετικός του αρέσει να κινείται σε πάρα πολλούς χώρους μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι χαρακτηριστικό του. Το είδαμε και στον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Όμως αντιλαμβάνεστε πως φέτος το ρόστερ που έχει φτιαχτεί είναι μεγάλο. Υπάρχουν πολλές επιλογές για διάφορα στυλ παιχνιδιού. Οπότε και ο προπονητής μας θα επιλέγει ανάλογα κάθε φορά τα πλάνα του για το πώς ακριβώς θα αγωνίζεται και με ποιους. Κάτι άλλο? Είναι σημαντικό και για τους Κύπριους, διότι ο Μιχάλης Ιωάννου μπαίνει μέσα
Κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, δίνει τον γκολ στον Νιγκά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω και για τον Μιχάλη και για τον Χρυσοστόμου. Είναι κάτι το οποίο σχολιάζουν οι φίλοι της ανόρθωσης. Είναι δύο λύσεις τις οποίες ο προπονητής τις έχει εκεί ως βασική, έστω και αν έρχονται από τον πάγκο. Τους υπολογίζει τόσο πολύ, διότι είναι ένα αντικείμενο συζήτηση. Ο προπονητής μας έχει ένα μεγάλο ρόστερο, όπως έχω πει, και σε αυτούς ποντάρει σε όλους για να τους διατηρήσουμε στην ομάδα, προφανώς και τους θεωρούμε σημαντικούς. Από εκεί και πέρα, το πόσο χρόνο παίρνει ο καθένας, αντιλαμβάνεστε ότι το αποκλειστικά ο ίδιος είναι που το αποφασίζει μέσα από το τι βλέπει στις προπονήσεις και γενικότερα κατά την κρίση του. Δεν θα μπορούσα ποτέ να επισέλθω εγώ σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά τις αποφάσεις του προπονητή. Πολύ σωστά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.